Πρώτη σύγχρονη μορφή εγκλήματος ονομάζεται τεχνολογία. Βεβαίως. Και η τεχνολογία, όπως γνωρίζουμε όλοι, καθημερινά βελτιώνεται. Καθημερινά μπαίνει περισσότερα στη ζωή μας. Το διαδίκτυο είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο στη ζωή μας. Είμαστε υποστηριχτές της χρήσης του διαδικτύου. Αλλά πάντοτε πρέπει να ό,τι κάνουμε στο διαδίκτυο να είναι με προσοχή. Να είναι προσοχή, γιατί εφόσον χρησιμοποιούμε το ηλεκτρονικό μας υπολογιστή και δεν έχουμε άμεση οπτική επαφή με κάποιον πρόσωπο, πολύ πιθανόν και ο δράστης, εποφελούμενος αυτής της κατάστασης, να κρύβεται πίσω από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι. Επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που είναι πολύ γρήγορη, οι άνθρωποι εργάζονται, οι γονείς εργάζονται, τα παιδιά πολλές ώρες στο σπίτι μόνα τους. Κάνουν χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών τα περισσότερα και για πολλές ώρες, θα έλεγα, που ακόμα ένα αρνητικό πράγμα είναι αυτό. Πώς μπορούμε να τα προστατεύσουμε, υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας? Δικλείδες ασφαλείας, να πούμε ότι υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν, αλλά το πιο σημαντικό εργαλείο είναι η επικοινωνία με τα παιδιά μας. Δηλαδή, αν είναι πολύ χαμηλής ηλικίας, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν πρέπει να είναι στο δωμάτιο του ανηλίκου. Μα μην μπορεί ανεξέλεγκτα να το χρησιμοποιήσει. Βεβαίως. Τα περισσότερα ποσοστά παιδικής πορνογραφίας υποθέσεις γίνονται κυρίως το καλοκαίρι. Και γιατί γίνεται αυτό, είναι λόγω του ότι οι γονείς, όπως αναφέρατε σωστά, είναι στις δουλειές τους. Όλοι οι γονείς νομίζουν ότι με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο δωμάτιο του παιδιού είναι ασφαλισμένο. Έτσι. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο παράλληλα. Διότι ναι, μεν δεν υπάρχει ο κίνδυνος σωματικής βλάβης, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να εκτεθεί σε διάφορα περιστατικά, παιδική πορνογραφία, κάποιες ανεπιθύμητες επισκέψεις σε ιστοσελίδες, τυχερά παιχνίδια, τζόγος, εθισμός σε σεξουαλικού περιεχομένου ιστοσελίδες κλπ. Γι' αυτό, εκτός από διάφορα μέτρα που πρέπει να λάβουμε, όπως αν είναι χαμηλής ηλικίας, όπως αναφέρα, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής να είναι ορατός από τους γονείς, ώστε μαζί να... Να βλέπει τι κάνει το παιδί. Ακριβώς. Να μιλούμε μαζί τους, να ελέγχουμε τους φίλους στο Facebook, ένα μεγάλο κεφάλαιο αυτό, διότι το κάθε παιδί, όπως γνωρίζουμε στο γραφείο μας, έχει 5.000 φίλους. 5.000 φίλους. Που δεν είναι ουσιαστικά πραγματικά. Αποκλείεται ένα παιδάκι 12-15 χρετών να ξέρει 5.000 άτομα προσωπικά. Άρα, μιλούμε μαζί με τα παιδιά μας. Μπαίνουμε μαζί του στον ηλεκτρονικό υπολογιστή να δούμε το ιστορικό της επισκέψεων των ιστοσελίδων, να δούμε τι τον απασχόλησε, να μιλήσουμε μαζί του. Δεν θα μου πείτε, ξέρετε κάτι άλλο, Νατάσα. Υπάρχουν παιδιά που, μικρά παιδιά, που είναι τόσο εξοικειωμένα και γονείς που είναι τόσο αδαείς, που δεν έχουν χαμπάρι δηλαδή από την ηλεκτρονική σχολή. Και μπαίνει το παιδί, ας πούμε, και λες τι είναι, ο Αϊνστάιν. Σωστό αυτό που λέτε. Δυστυχώς. Είναι η εξέλιξη της ζωής. Ακριβώς. Αλλά... Πρέπει να πούμε εδώ όμως και να σας διακόπτω λίγο, Νατάσα, ότι στο κομμάτι αυτό κάνει καλά τη δουλειά της αστυνομία. Ναι. Και έχει πολλές φορές βγάλει ανακοινώσεις και μας προτρέπει ένα πολύ σημαντικό θέμα που κουβεντιάζαμε έξω. Πες το λίγο, σε παρακαλώ. Το θέμα είναι ότι οι ανακοινώσεις βγάζει η αστυνομία. Εμείς τι κάνουμε? Και εμείς έχουμε υποχρέωση ως μέσα να τις προβάλλουμε και. Για τις αναρτήσεις, παιδί μου, οι αναρτήσεις. Πες το αυτό που λέγαμε πριν. Συμφωνείς, ναι. Διότι όσο τους λέμε, μην βάζετε τα παιδιά σας στο διαδίκτυο. Φωτογραφίες. Μην άρετε φωτογραφίες, εκεί αυτή. Ακριβώς. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Κάνει μια πολύ μεγάλη εκστρατεία, ειδικά αυτό το καλοκαίρι. Διότι πάρα πολλοί γονείς έβαζαν τα παιδιά τους με τα μαγιό, με ελαφριά ενδυμασία. Στοχοποιούν ήδη τα παιδιά τους. Ακριβώς. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι. Και το πιο σημαντικό είναι ότι τα βάζουμε αυτές τις φωτογραφίες χωρίς την άδεια των ίδιων των παιδιών. Σε κάποια στιγμή το παιδί μας θα μεγαλώσει, μπορεί να γίνει μια προσωπικότητα και να έχουμε τη φωτογραφία τους που ήταν με το μαγιό στη ηλικία των 6-7 ετών. Και να ρεζιλευτεί. Και να την χρησιμοποιούν κάποιοι άλλοι για οποιουσδήποτε λόγο. Επιπλέον, να ξέρουμε ότι η κάθε φωτογραφία μπορεί να τύχει τροποποίησης και να τοποθετηθεί σε ένα περιβάλλον που δεν θέλουμε να τοποθετηθεί. Γι' αυτό ξανά λέμε στους γονείς να προσέχουν τι κάνουν, ας βάζουν τις δικές τους φωτογραφίες, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τα παιδιά είναι ο θησαυρός μας, πρέπει να προστατεύσουμε
Και... Έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ακόμη μια φορά πόσο εύκολο είναι για κάποιον να κάνει τη ζημιά για το παιδί μας. Διότι οι γονείς μπορεί να βάζουν τη φωτογραφία του παιδιού μας, πήγε την πρώτη μέρα σχολείο, το πρώτο μας μπάνιο, όλα αυτά. Αλλά πόσο εύκολο είναι να γίνει η ζημιά. Πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο. Και έχουμε δει πάρα πολλές... Εμείς μπορεί να το κάνουμε στον ενθουσιασμό μας, αλλά... Εσείς έχετε δυνατότητα, σε αυτό που λένε τάς, έχετε δυνατότητα να ελέγξετε μέσα την κυκλοφορία στο διαδίκτυο, ποιος βλέπει τι. Υπάρχει δυνατότητα, αλλά το διαδίκτυο δεν ελέγχεται από κανένα. Είναι τόσο πολλά... το Facebook έχει 1 δισεκατομμύριο χρήστες ημερησίως. Το διαδίκτυο, το Facebook, παραδείγματος χάρη. Έχει πάρα πολύ. Δεν μπορούμε, εμείς προσπαθούμε να κοιτάζουμε, να δούμε τις ανησυχίες, τι συμβαίνει στο διαδίκτυο, αλλά δεν μπορεί να ελεγχθεί. Δεν μπορεί από καμία χώρα να ελεγχθεί. Είναι τόσο πολύ μεγάλος ο κόσμος του διαδικτύου που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Η πραγματικότητα αυτή είναι. Και συνήθως προσπαθούμε, βεβαίως, πάντοτε όλες οι υπηρεσίες προσπαθούν στην πρόληψη, ποντάρουν στην πρόληψη, να ενημερωθεί ο κόσμος, να ξέρει τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει, τροποποιήσεις των φωτογραφιών επικίνδυνων, όλα αυτά, και αν γίνει καταγγελία... Με τους παιδόφιλους, κύριε Αναστασία, τι γίνεται, πώς τους τσιμπάτε, πώς τους πιάνετε. Έχουμε ευτυχώς καλή πληροφόρηση από τις διεθνείς υπηρεσίες, όπως η Europol, Interpol, FBI κλπ. Έχουμε γίνει πολύ στενοί συνεργάτες με αυτές τις υπηρεσίες. Λαμβάνουμε αρκετές πληροφορίες. Προσπαθούμε να... Είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο, διότι πάρα πολλοί χρησιμοποιούν ψευδόνυμα, χρησιμοποιούν κάποιες μεθόδους που δεν είναι ανιχνεύσιμες. Προσπαθούμε να τους εντοπίσουμε. Γίνεται μια καλή δουλειά, πιστεύω. Προσπαθούμε με όλη τη δύναμή μας να το εντοπίσουμε, αλλά είναι δύσκολο. Τεχνολογικά αστυνομία είναι έτσι. Βεβαίως. Έχουμε αρκετή τεχνολογία. Ευτυχώς υπάρχει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε πρόβλημα σε αυτόν τον τομέα. Απλώς το θέμα είναι ότι, σας λέω, η απόκρυψη πίσω από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με τη χρήση οποιοδήποτε ονόματος, με τη χρήση ψευδώνυμου, με τη χρήση ανωνυμία, το διαδίκτυο είναι πολύ γνωστό αυτό. Μα κάνουν την. Εντοπισμό τους πολύ πιο δύσκολο. Χρειάζεται επιμονή. Επίσης, σε πολλές παγίδες πέφτουμε και εμείς οι μεγάλοι. Δεν είναι μόνο τα παιδιά. Με διάφορα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, προσκλήσεις στο Facebook, υποσχόμενα χρήματα. Βεβαίως. Πριν λίγες μέρες είχατε μια εκστρατεία για το πώς μας ξεγελούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Υπάρχει εδώ και χρόνια αυτή η μεθόδος, αλλά στην Κύπρο. Τώρα είναι. Όχι, υπήρχε πάντοτε, αλλά τώρα τελευταίο διάστημα υπάρχει μια έξαρση. Πράγματι υπάρχουν αρκετή διάδοση μολεσμένων σε εισαγωγικά ιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου είτε μας αποστέλνουν έναν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το λεγόμενο email, το οποίο περιέχει το ίδιο ιό, είτε καταφέρνουν στη διαδρομή να κλέψουν τα δεδομένα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να επεμβούν σε κάποιον στάδιο είτε σε διάφορους επαφές που έχουμε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και να ζητήσουν χρήματα, είτε να κάνουν προσπάθεια στην τράπεζά μας να δώσουν εντολή για μεταφορά κάποιου χρηματικού ποσού σε κάποιον τραπεζικό λογαριασμό, διότι έχει αλλάξει ο τραπεζικός λογαριασμός του πελάτη μας. Όλα αυτά υπάρχει σε έξαρση τώρα στην Κύπρο και καλούμε τον προσωπικό το κόσμο να προσέχει. Η οδηγία που έχουμε και εμείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μην ανοίγετε άγνωστα email. Κάποιον email το οποίο λαμβάνεται και είναι άγνωστο, καλύτερα στον κάλαθο, delete αμέσως, γιατί υπάρχει επικίνδυνο και προπάντως. Εάν το ανοίξουμε και μας λένε να ακολουθήσουμε ένα σύνδεσμο, το link, το λεγόμενο, να μην το κάνουμε. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Είχαμε μια σεξουαλική παρενόχληση πριν από μερικές μέρες και ο κύριος που συνελήφθη έλεγε ότι παρασύρθηκα από το ίντερνετ. Από τότε που έγινε, λέει, χρήση του ίντερνετ, με όλα αυτά που διάβαζα ή που έβλεπα, παρασύρθηκα και παρενόχλησα το παιδί. Είναι αυτό που λέμε ότι υπάρχει τόσο πολύ
είναι εύκολο να έχουμε πρόσβαση σε ιστοσελίδες σεξουαλικού περιεχομένου. Και σε κάποια στιγμή, σύμφωνα με τις μελέτες που γίνονται στο εξωτερικό, υπάρχει κορεσμός. Δηλαδή, φτάνει πλέον να βλέπουμε τέτοιου είδους θέαμα και αναζητούν πλέον οι χρήστες κάτι άλλο. Και η μόνη άλλη, επειδή είναι δύσκολο να βρούμε ιστοσελίδες με παιδικών πορνογραφικών υλικών, είναι αυτό που αρχίζει και μπαίνει στη ζωή μας. Κάτι το διαφορετικό. Και αυτό είναι το επικίνδυνο σημείο. Λόγω του κορεσμού που υπάρχει με το σεξουαλικό περιεχόμενο σε κάποιες ιστοσελίδες, ψάχνει να δεις κάτι άλλο, ακριβώς. Και είναι εκεί που υπάρχουν διάφορες προσβάσεις σε ιστοσελίδες με παιδικών πορνογραφικών υλικών ή ακόμα την ίδια. Και σε ζωές τις δικές μας. Αν έχουμε παιδιά στην. Στο διαδίκτυο, σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Ή και σε προσωπικό επίπεδο, τότε αρχίζει δυστυχώς αυτό το θέμα. Είναι πολύ επικίνδυνο. Καλούμε τον κόσμο να είναι πολύ προσεκτικό και οτιδήποτε τους απασχολεί, έγκαιρα να το αναφέρουν στην αστυνομία. Να ρωτήσω κάτι. Μπορεί κάποιος χρήστης να μπει μέσα στο δικό σου προφίλ ή στα δικά σου δεδομένα και να τα κλέψει? Υπάρχει δυνατότητα. Υπάρχει δυνατότητα, δεν είναι εύκολο όμως. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει κάποιος να είναι πολύ καλός γνώστης του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά γίνεται με μέθοδο αυτό το πράγμα και κάποτε εμείς λόγω της άγνοιας μας δίνουμε το δικαίωμα στον κάθε έναν να του επιτρέψουμε να έχει πρόσβαση στα προσωπικά μας δεδομένα. Είναι αυτό που αναφέρω προηγουμένως. Παραδείγματος χάρη, αν μου στείλει έναν ιόν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να μην το ανοίξουμε. Να μην δώσουμε την ευκαιρία να μας οδηγήσει σε κάποιον σύνδεσμο που να καταφέρει ο ίδιος να έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Χρειάζεται προσοχή το διαδικτύο. Έτσι είναι. Ξέρετε κάτι άλλο, είναι και αυτό το βλέπω συχνά και τρελαίνομαι. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Ας πω, πάει η άλλη για καφέ, λέει, είμαι για καφέ εδώ. Αυτό θα έλεγα τώρα. Τώρα ήταν είμαι... η εκστρατεία του καλοκαιριού. Έλες, δηλαδή. Για τις διακοπές που ήταν μια σπουδαία εκστρατεία. Όχι, θα το δούμε διαφορετικά. Εάν κάποιος έχει ένα στόχο την οικία κάποιου προσώπου για διάρρηξη, παραδείγματος χάρη, και το πρόσωπο αυτό ότι είναι οικογενειακός, είναι στο Λονδίνο, παραδείγματος χάρη. Είναι σαν να λέμε του, του δράστη. Πήγαινε. Το σπίτι μου είναι διαθέσιμο για. Και μου κάνει εντύπωση αυτό γιατί δηλαδή, το κάνουν. Δηλαδή τρελαίνω. Όπως και με τα παιδιά, δεν μπορεί να σου λέει, ας πούμε, ότι μη βάζεις φωτογραφία του μωρού σου και να το βγάζεις από το μπάνιο ή να το βγάζεις από τη θάλασσα γυμνό και να το στοχοποιήσεις εσύ ο ίδιος. Δηλαδή, γιατί να δείξεις το παιδί σου τώρα. Αυτά είναι όλα, θέλουν προσοχή. Κάτι άλλο που νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, αυτό με την παιδική πορνογραφία. Ελέγχει αστυνομία. Στην Κύπρο υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα τα οποία είναι συστηματικά μέσα σε σελίδες πορνογραφικού υλικού. Συστηματικά άτομα πολύ περιορισμένα. Πάρα πολλά λίγα άτομα έχουμε δει ότι κατά επανάληψη κάνουν αυτό το πράγμα. Αλλά υπάρχει πρόσβαση, εξ όσων φαίνεται από τις υποθέσεις που έχουμε κάθε χρόνο στο γραφείο μας, βλέπουν ότι χρόνο με χρόνο αυξάνονται οι υποθέσεις από 32, παραδείγματος χάρη, το 2013, 106 το 2014 και μέχρι στιγμής σε περίπου 110 υποθέσεις. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι... Έχει μέχρι το τέλος του έτους θα... Όχι, εννοείται ότι 106 άτομα τα οποία μπαίνουν σε σελίδες τέτοιες μέσα. Ναι, μπαίνουν ή διακινούν ή... Άλλο το διακινούν, άλλο το μπαίνουν. Ναι, όλα είναι σχετικά όμως, ναι. Έτσι. Δηλαδή, είναι το πιο σημαντικό είναι να μην καταφέρει κάποιος να έχει πρόσβαση σε τέτοιο είδους υλικό. Αυτό είναι η σημασία. Τώρα, είναι... έχει ανθρώπους που έχουν 5 φωτογραφίες, έχει ανθρώπους που έχουν χιλιάδες φωτογραφίες και έχουμε βρει πολλά άτομα με πάρα πολύ μεγάλο αριθμό τέτοιου υλικού στο αρχείο και θα πάνε στο κακουργιοδικείο. Και βίντεο και τέτοια πράγματα. Και βίντεο και τέτοια πράγματα, το οποίο είναι... Δεν είναι αδίκημα όμως να μπει κάποιος, να το διευκρινίσουμε, σε σελίδες, είναι ελεύθερη η κίνηση του. Σε σεξουαλικού περιεχομένου, όχι, δεν είναι αδίκημα. Αλλά, έστω και αν έχουμε πρόσβαση σε παιδικών πορνογραφικών υλικών, είναι αδίκημα. Και ο οποιοσδήποτε μπαίνει, το γνωρίζει. Το γνωρίζει πολύ καλά, λόγω και του... Του συστήματος των σελίδων αυτών. Εκείνος
που μπαίνει είναι συνειδητά που μπαίνει. Και αυτό θέλω να το πω ότι κάποιοι που ισχυρίζονται ότι δεν το ήξερα, όχι. Μάλιστα. Δεν το πιστεύω. Είναι συνειδητά που μπαίνει κάποιος, είναι με τη θέληση του. Σπανίζει να, του, να μπει σε κάποιος τυχαία. Τυχαία, αλλά τυχαία. Και αν τυχαία να μπει, η αστυνομία έχει τη μέθοδο να βλέπει τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή δικανικά και να καταλάβουμε εμείς αν είναι... Καλόβουλος ή κακόβουλος οι πράξεις του. Πολύ σωστά το λέτε, ναι. Εμένα έχει ένα που μου στέλνει συνέχεια ότι έχω κερδίσει το λότο εκεί πέρα. Ναι. Απίστευτο πράγμα. Αυτό είναι... Την πρώτη φορά χάρηκα, ξέρεις, λέω, τι είναι δυνατόν, λέω, τι είναι. Μετά μου στέλνει συνέχεια. Έτσι μας ξεγελάνε όμως. Ναι. Γιατί και μετά σου λέει, δώσε μου το λογαριασμό σου για να στο βάλω τα λεφτά και λες, εντάξει, ας πούμε. Ναι, αλλά ξέρεις τι, είναι πολύ εύκολο να ένας άνθρωπος με μικρές λίγες εμπειρίες να παρασυρθεί. Βέβαια, ναι. Γι' αυτό και πρέπει να ρωτάμε και γι' αυτό πρέπει να διαβάζουμε τι γίνεται. Είμαστε ευκολόπιστοι. Στην Κύπρο εδώ έχω διαπιστώσει ότι είμαστε ευκολόπιστοι. Μας κάνουν διάφορες παραστάσεις, τις οποίες πιστεύουμε πολύ εύκολα και ακολουθούμε τις οδηγίες τους. Έχουμε πρόβλημα για τα χρήματα που έρχονται, παραδείγματος χάρη στην Κύπρο, μας λένε. Δώσουμε ένα μικρό ποσό να επελευθερώσω, να πληρώσω τους φόρους, τα τάξεις, τα διάφορα. Και στην συνέχεια, αν υπάρχει δεύτερο πρόβλημα. Και το κάνουμε. Και συνεχίζουμε. Και ακούμε τις οδηγίες του κόσμου. Του υπόπτου του κόσμου. Λοιπόν, αυτά που λέμε φίλες και φίλοι εδώ με τον κύριο Αναστασιάδη, εμείς όλοι οι γονείς θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Δεν είναι απλά κουβέντα. Μπορούν να στιγματίσουν τη ζωή κάποιου ανθρώπου. Και προς Θεού, ανοίγουν τα σχολεία να μην ξαναδούμε φωτογραφίες στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί τώρα αυτό θα βλέπουμε. Τα νηπιαγωγεία, τα σχολεία. Το παιδάκι, τα πρωτάκια. Πολύ σωστά. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα σοβαρό είναι αυτό με τις κάμερες. Έτσι. Που ανοίγουμε κάμερες και σου λέει γύρισε και την κάμερα να δω και το σπίτι. Ναι, ναι. Έτσι. Δυστυχώς δίνουμε στον οποιοδήποτε την όλη μας προσωπική μας ζωή. Δίνουμε τα πάντα εμείς οι ίδιοι τα κοινοποιούμε στο δημόσιο. Ναι. Τα βγάζουμε στη φόρα. Ακριβώς. Και ύστερα έχουν παράπονο σε εισαγωγικά, προσπαθούν να τους βοηθήσουμε πάντοτε, αλλά. Μα ξέρετε, κάποιες φωτογραφίες που έχω δώσει σε κάποιον έχουν κοινοποιηθεί από τον τάδε και από τον τάδε. Καλά, η πρώτη μας ερώτηση, τα βάλατε εσείς οι ίδια. Πώς τα πήρε αλλιώς. Ναι. Αλλιώς δεν μπορεί να πάρει. Το παραδέχονται, ναι. Πείτε, Βαγγέλο, πώς μπορεί κάποιος που μας ακούει τώρα να επικοινωνήσει μαζί σας για ό,τι τον προβληματίζει. Και με το παιδί του και με τα ύποπτες κινήσεις στο διαδίκτυο. Πώς μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας. Το τηλέφωνο μας είναι 2280-8200. Μέχρι τις 7 το βράδυ υπάρχει κάποιο μέλος του γραφείου μας εκεί. Υπάρχει η γραμμή του Πολύβητη 1460 για κάτι το πολύ επίγον. Υπάρχει και η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης της αστυνομίας www.police.gov.cy όπου υπάρχει ειδικό πλαίσιο για αναφορές παραπονών. Για το ηλεκτρονικό εγγύημα. Μάλιστα. Έχουμε κάνει αρκετά βήματα για να έρθουμε όσο πιο κοντά στο κοινό υπάρχει. Σημασία έχει να μην φοβούνται να επικοινωνήσουν μαζί μας. Εμείς είμαστε εκεί να βοηθήσουμε τον κόσμο. Γνωρίζουμε την επικίνδυνοτητα του διαδικτύου. Έγκαιρα όμως, έχει μεγάλη σημασία αυτό. Δεν υπάρχει θέμα να φοβούνται για δικαστήρια κλπ. Γιατί μπορεί να είναι κάτι απλό το οποίο μπορείτε να επιλύσετε στο χρήστη του διαδικτύου και να μην παρενοχληθεί ποτέ ξανά. Σωστό. Από διάφορα spam και ιούς. Φτάνουν καταγγελίες κοντά σας, γίνονται. Υπάρχουν πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Είμαστε. Οι οποίες κυρίως βασίζονται που είναι, τι καταγγελίες είναι, τι μορφής. Το Α και το Ω, ας πούμε, στη ζωή μας, δεν ξέρω γιατί, είναι το Facebook. Καθημερινά οι καταγγελίες σχετικά με το Facebook είναι το 85% της εργασίας μας. Παρενοχλήσεις και τέτοια πράγματα. Ναι, έχασα τους κωδικούς πρόσβασης, έχασα τον λογαριασμό μου, μου παραβίασαν τον λογαριασμό μου, έχουν πάρει τη φωτογραφία μου και την κοινοποίησαν άλλοι, χωρίς την άδεια μου και όλα αυτά. Διαχειριστήκαμε κιόλα στο Facebook. Παιδί μου, έχει ανθρώπους που είναι από το πρωί στη νύχτα. Πριν λίγα χρόνια που έχει γίνει μια έρευνα, ήμασταν η τρίτη χώρα κατά αναλογία πληθυσμού. Τη χρήση του Facebook τώρα έχουμε υποχωρήσει λίγο, αλλά όμως είναι μια Κύπρος
μικρή, τόσο νηθισμένη στο Facebook. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σοβαρό. Καλή διασκέδαση, καλή από το Facebook, καλό το διαδίκτυο, καλή τεχνολογία. Αλλά η ιδιωτική μας ζωή είναι μέτρο, πολύτιμη. Με μέτρο και σωστή χρήση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αναστασιάδη, για όλα αυτά τα χρήσιμα που μας είπατε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι,